ευθυνών μου, με όπλο τις αξίες, τις ιδέες, τις αρχές και την ιστορία της μεγάλης μας παράταξης, με καθαρές θέσεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή και ισχυρή κεντροδεξιά και με ξεκάθαρη δέσμευση για ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα χωρίς μηχανισμούς και αποκλεισμούς, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη ότι θα επιδιώξω την εκλογή μου και από το έκτακτο συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου, όπως προβλέπει το καταστατικό μας, και από τα μέλη του κόμματος με οποιαδήποτε αδιάβλητη καταστατική διαδικασία. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας αιχμές τόσο για το περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή, όσο και για τους κυρίους Σαμαρά και Αβραμόπουλο. Ομαδοποιήσεις και διαχωρισμοί του παρελθόντος δεν έχουν θέση στο κόμμα μας. Στη Νέα Δημοκρατία δεν θα υπάρχουν συστήματα και προσωπικοί μηχανισμοί. Αυτή είναι η ξεκάθαρη δημόσια δέσμευσή μου. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή έδωσα και κέρδισα μάχες για το κόμμα μας. Από τη Μονοεδρική της Ευρυτανίας μέχρι την Αθήνα, σύμμαχός μου ήταν πάντοτε οι πολίτες και η βάση της παράταξής μας. Ποτέ δεν κρύφτηκα, ποτέ δεν φοβήθηκα στα δύσκολα. Οι κύριοι Σαμαράς και Αβραμόπουλος επέμειναν ωστόσο στην πρότασή τους για εκλογή Προέδρου από τη βάση του κόμματος. Η κάλπη στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, στο λαό της Νέας Δημοκρατίας, σφυριλατεί την ενότητα του κόμματος και δίνει κύρος και δύναμη στο νέο αρχηγό. Προσέξτε, είναι για μένα η μόνη καθαρή λύση. Η ομοφωνία, όπως είχα πει εδώ και αρκετό καιρό, είναι προϋπόθεση για να πάμε ενωμένοι μπροστά προς τον κοινό στόχο που όλοι έχουμε θέσει, δηλαδή να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη βάση της κοινωνίας. Νωρίτερα, μέσω του Αντένα, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ανακοινώσει εμέσως την υποψηφιότητά του. Ναι, είναι στις προθέσεις μου. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται, όλοι μας συγκλίνουμε σε δύο κοινές πορείες. Η πρώτη είναι που θέλει πλέον, γιατί ορίμασε στην κοινωνία, η φυσική ηγεσία της παράταξης, ο νέος αρχηγός, να εκλεγεί από την βάση. Στο μεσοδιάστημα, κάτι είναι γνώμη μου, από την τις 7 του μηνός που ο κύριος Καραμαλής θα είναι, όπως γνωρίζετε, εκεί, θα απευθυνθεί στο συνέδριο, πρέπει να οριστεί μεταβατικός πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος και δεν θα είναι και υποψήφιος. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος θα μας οδηγήσει στο συνέδριο που θα αναδείξει την φυσική ηγεσία της παράταξης. Την ίδια ώρα, ο Άρης Φιλιοτόπουλος, μιλώντας σε κομματικά στελέχη, ζήτησε θητεία για τον πρόεδρο και εκλογή του από τη βάση. Να ανοίξουμε τις διαδικασίες σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Προέδρου, προτείνοντας μάλιστα ότι ο Πρόεδρος πρέπει να έχει προσδιορισμένη θητεία. Η κυρία Μπακογιάννη απέστειλε και σχετική επιστολή στο Δημήτρη Σιούφα, ενώ μετά την κίνησή της αυτή αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν και οι επίσημες ανακοινώσεις των άλλων υποψηφίων. Δεν λέει να κοπάσει η τρικυμία στη Νέα Δημοκρατία. Μετά από μαραθώνιες συνεδριάσεις, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αναζητά πλέον μια κοινά αποδεκτή από τους φερόμενους ως υποψηφίους Προέδρους Λύση στην κατεύθυνση της συμμετοχής των μελών του κόμματος στην εκλογή του νέου αρχηγού. Εάν εξευρεθεί κοινά αποδεκτή στην κατεύθυνση της συμμετοχής της βάσης του κόμματος στην εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος, θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, για να του θέσω αυτό το σημαντικό νέο δεδομένο υπόψη του, ώστε να έχουμε από εκεί νέες οδηγίες για το χειρισμό του θέματος περαιτέρω. Η Οργανωτική Επιτροπή, ακροβατώντας μεταξύ του σεβασμού στο καταστατικό και της επιθυμίας της βάσης για συμμετοχή στην εκλογή, απευθύνθηκε στα στελέχη που ενδιαφέρονται για την αρχηγία, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Για τις εξελίξεις συζήτησαν τηλεφωνικά ο Αντώνης Σαμαράς με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο κύριος Σαμαράς επανέλαβε στον κύριο Μεϊμαράκη τις θέσεις του για εκλογή του νέου Προέδρου από τη βάση. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας επεσήμανε στον συνομιλητή του ότι αρμόδια όργανα για να λαμβάνουν αποφάσεις είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μια νέα
Έξω στο τραπέζι των συζητήσεων, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τοποθετούνται στο δρόμο προς την 7η Νοεμβρίου. Να βρεθεί ένας ονεδίτης από τη βάση της σημερινής ονεδ, 30 χρονών, 35 χρονών, και να φύγει μπροστά και εμείς να ακολουθήσουμε. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του πρώην Υπουργού και Συμβούλου του πρώην Πρωθυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Έθνος. Ο κυριότερος λόγος για την ήττα αυτή δεν είναι άλλος παρά ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Καραμαλής διαχειρίστηκε την εξουσία. Λειτουργήσε σαν μονάρχης τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι όσοι βρίσκονταν στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Ριγίλης δεν άκουγαν τα μηνύματα των πολιτών, ενώ δεν δέχονταν, όπως λέει, να συναντήσουν όσους αγωνιούσαν για την παράταξη. Μας το έλεγε και στην αρχή του δελτίου η Ελίνα Μπεθάνε από το Μέγαρο Μαξίμου, πως περιμένουμε μέτρα για τον περιορισμό του υπερβολικού αριθμού των κρατικών αυτοκινήτων που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με υπέρογκα ποσά. Θα τα ανακοινώσει σε λίγο ο κύριος Γιάννης Δραγκούσης. Πάμε στο στούντιό μας στην Οδό Μουρούζη. Βάσο Βασιλιά, θα μας πει περισσότερα. Βάσο. Τάκη, περισσότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στοιχίζουν στον κρατικό κορβανά τα κρατικά αυτοκίνητα. Μιλάμε για περισσότερα από 44.000 κρατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, οι κρατικοί αξιωματούχοι και τα υπουργεία. Βεβαίως, σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και τα πυροσβεστικά, τα αυτοκίνητα τα ασθενοφόρα, καθώς και τα αυτοκίνητα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν μιλάμε όμως για περιορισμό αυτών των αυτοκινήτων, τα οποία βεβαίως δεν ανήκουν και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η εισήγηση που θα κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Δραγκούσης, σε λίγη ώρα στον Πρωθυπουργό, θα είναι να υπάρξει δραστικός περιορισμός του αριθμού των αυτοκινήτων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως δραστικός περιορισμός στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων αυτών. Περιλαμβάνει τους ΟΤΑ αυτή η κατηγορία? Βεβαίως, περιλαμβάνει και τους ΟΤΑ. Και τους ΟΤΑ. Και με ποια διαδικασία θα γίνει, θα το ανακοινώσει, θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό ή θα ανακοινώσει? Ο κύριος Δραγκούσης θα κάνει μία δήλωση μετά από τη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου σε λίγη ώρα και στη συνέχεια θα έρθει στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου θα έχουμε λεπτομερείς ανακοινώσεις. Ενδέχεται λοιπόν μέχρι τη μία που θα ολοκληρωθεί το δελτίο μας να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε για το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Οικονομία. Στην έκδοση εντόκων γραμματείων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρά από σήμερα το ελληνικό δημόσιο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα απορροφήσει με τον ίδιο τρόπο άλλα 2 δισεκατομμύρια, ώστε με τον τρόπο αυτό να καλυφθούν τρέχουσες ταμιακές ανάγκες. Πάντως, οι αναλυτές θεωρούν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει το κράτος να προσφύγει σε πρόσθετο δανεισμό για την αντιμετώπιση του ελλείμματος. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, δεν έχει καταγραφεί το μέγεθος της μαύρης τρύπας που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Διαβεβαίωσε όμως ότι θα κατατεθούν αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης οι ρυθμίσεις για τη στήριξη της αγοράς και των οικονομικά ασθενέστερων. Το έλλειμμα είναι το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις που θα έχει ο κ. Παπακωνσταντίνου με την κοπέλα, αλλά και ο άγνωστος σχίς στην τελική εξίσωση του προϋπολογισμού. Από το ταμιακό έλλειμμα στο 10% που το υπολογίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, αν αφαιρεθεί η αποκαλούμενη άσπρη τρύπα 1 με 1,5% του ΑΕΠ, τότε το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι 8,5 με 9%. Αν όμως τελικά το ταμιακό έλλειμμα φτάσει στο 12%, τότε το δημοσιονομικό θα κλείσει το 10,5 με 11%, δηλαδή από 26,25 με 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε στη διαδικασία της αποτίμησης της πραγματικότητας, έτσι ώστε να ληφθούν και τα ανάλογα μέτρα και θα χρησιμοποιηθεί και κάθε εργαλείο όσο επιτρέπει η έκφραση, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η πραγματικότητα και θα ακολουθήσει από εκεί πέρα η νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση των ζητημάτων. Η αρχική εκτίμηση για το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 3,7% για εφέτος και σε αυτή επέμεινε μέχρι και το καλοκαίρι το Οικονομικό Επιτελείο. Πριν τις εκλογές, εστάλει στην Κομισιόν εκτίμηση για 6%, με τον Γιάννη Παπαθανασίου να υποστηρίζει ότι θα φτάσει στο 8% αν δεν εισπραχθεί το φορολογικό πακέτο του Ιουνίου. Τα περιθώρια για τους μηχανισμούς του Υπουργείου Οικονομικών είναι στενά, καθώς πρέπει να εισπραχθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το ΕΤΑΚ, 280 εκατομμύρια από την έκτακτη εισφορά, 140 εκατομμύρια ευρώ από το τέλος τα σκάφη αναψυχής, καθώς και 80 εκατομμύρια ευρώ από το τέλος τα αγιοταχή μεγάλου κυβισμού. Το σχέδιο δράση μέχρι το Δεκέμβριο προβλέπει νέο μαχαίρι σε κρατικές δαπάνες, ένταση της προσπάθειας σύσπραξης οφειλών στο δημόσιο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς καθυστέρηση κατατίθεται τα νομοσχέδια επανεκκίνησης της οικονομίας με έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης στις φτωχές οικογένειες, μέτρα προστασίας των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων οικοκυριών, αύξηση του επιδόματος ενεργείας, πάγωμα τιμολογιών στις 10. Ελπίζω ότι στο νομοσχέδιο θα μπει και το μεγάλο ζητούμενο της μη καταχώρησης στις λίστες του Τηρεσία των συναδέλφων που δεν μπορούν να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους, ιδίως για πολύ μικρά ποσά. Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στη στήριξη της αγοράς και στις ριζικές αλλαγές.
βιολογικό σύστημα. Τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τους κοινωνικούς φορείς έχει από το πρωί η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να καταρτιστεί η ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν εργαζόμενους και εργοδότες εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Η Άννα Κωνσταντακάκη θα μας πει τώρα περισσότερα. Άννα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ανεργία, απολύσεις, ελαστικές μορφές απασχόλησης ήταν. Άννα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εσύ μας ακούς? Σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Θα εξακολουθήσω λοιπόν να μιλάω, δεν ξέρω αν έχει φτιαχτεί η επικοινωνία μας. Λοιπόν, ανεργία, όπως είπα και νωρίτερα, απολύσεις και ελαστικές μορφές απασχόλησης ήταν τα βασικότερα ζητήματα που έθεσε το Προεδρείο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος κατά την συνάντηση που είχαν εδώ με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, καθώς ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Κουντρουμάνης καταρτίζουν τα αιτήματα, τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν από την πλευρά και των εργοδοτών και των εργαζομένων στις υπόψη της κυβέρνησης για τις προγραμματικές δηλώσεις. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Παναγόπουλος χαρακτήρισε ζούγκλα την αγορά εργασίας και ζήτησε κατάργηση των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των εμπόρων, των μικρομεσαίων βασικά επιχειρήσεων που ήρθαν μετά τη ΓΕΣΕ και συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Ασημακόπουλος ζήτησε την πάγια χρηματοδότηση του Ταμείου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών με το 0,65 του ΑΕΠ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη, ότι αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του το Ταμείο λόγω ελλημάτων που ήδη έχουν διαπιστωθεί και είναι υπέροχα, 230 εκατομμύρια είναι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να δώσει. Άρα λοιπόν ο κύριος Ασημακόπουλος ζήτησε πρόσθετη ενίσχυση 0,65% του ΑΕΠ. Επίσης, ο ΑΕΔ, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην λειτουργεί σαν ρουσφετολογίας από τον εντεταλμένο του κάθε υπουργού. Ζήτησε λοιπόν συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΕΔ ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κοινού. Οι έμποροι τώρα κατέθεσαν ένα 15άλογο στην νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με κυρίαρχο θέμα την αποποινικοποίηση και κατάργηση της προσωποκράτησης και για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαδοχική ασφάλιση, που είναι ένα θέμα που καίει τους εμπόρους, οι έμποροι, να πούμε εντάχει, ότι παίρνουν σύνταξη με 37 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Δεν μπορούν όμως να κάνουν το ίδιο εάν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή αν είχαν ΤΕΒΕ και είχαν και κάποιο άλλο ταμείο. Και επίσης ένα σχέδιο εξομάλυνσης και άρσης των ανισοτήτων, όπως είπε ο κύριος Αρμενάκης, στην απονομή των συντάξεων μετά την ενοποίηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΤΕΒΕ, του ΤΣΑ και του Ταμείου Εμπόρων, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις της μία σύνταξης από την άλλη. Τώρα, ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Κουντρουμάνης συναντώνται με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Ο κύριος Δασκαλόπουλος είναι στο εξωτερικό και θα δούμε τι θα πούν και από την πλευρά τους οι βιομήχανες σε ό,τι αφορά και το θέμα της αγοράς εργασίας αλλά και το θέμα του ασφαλιστικού. Εμείς έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Παναγόπουλου και του κύριου Κούτρα, τις οποίες μπορούμε να ακούσουμε. Ένα ευχαριστώ. Η αγορά εργασίας έχει μεταβληθεί σε ζούγκλα. Οι παρανομίες είναι εκτεταμένες και ταυτόχρονα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που διακρίνεται για την αντεργατικότητά του. Όλα αυτά θα τα θέσουμε αναλυτικά υπόψη της νέας ηγεσίας του Υπουργείου και, όπως είπαμε και στη συνάντησή μας, όπου υπάρχουν θετικές εξελίξεις για τη μισθωτή εργασία θα είμαστε θερμοί συμπαραστάτες, όπου υπάρχουν αποκλίσεις, δολικοδρομίες, καθυστερήσεις θα είμαστε αυστηροί και επικριτικοί. Θεωρούσαμε αναγκαίο και απαραίτητο σήμερα να ανοίξουμε τη συζήτηση τι θα γίνει με τους αντιασφαλιστικούς των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, θα καταργηθούν ναι ή όχι. Τι θα γίνει με τους σκλαβοπάζαρους στις εργασιακές σχέσεις, θα καταργηθούν ναι ή όχι. Ως το τέλος της εβδομάδας θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα 24 αεροπορικά δρομολόγια των Αγώνων Γραμμών. Αργά χθες βράδυ, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέπας και Νίκος Ιφουνάκης συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους όλων των αεροπορικών εταιριών που είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο διαγωνισμό που ακυρώθηκε. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από την Ελένη Χρονέλα, Συνέδρουσα Σύνταξης. Ελένη. Ήταν πολύ ωραία αυτή η συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τους εκπροσώπους των αεροπορικών εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα 24 επιδοτούμενα αεροπορικά δρομολόγια. Ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Με αφορμή αυτή τη συνάντηση έκατσαν στο ίδιο τραπέζι οι επικεφαλείς της Olympic Air και της Aegean, οι κύριοι Βιεννόπουλος και Βασιλάκης. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έγινε
από την ηγεσία του Υπουργείου, τόσο από τον κύριο Ρέπ όσο και από τον κύριο Συφωνάκη, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν οι όροι του διαγωνισμού, καθώς αποτελούν κοινοτική επιταγή. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο κύριος Αβγενόπουλος όσο και ο κύριος Βασιλάκης συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Μάλιστα. Πότε θα περιμένουμε να μάθουμε τον μειοδότη, αυτόν που θα αναλάβει την εξαγωγή? Αφού ξεκινήσει λοιπόν ο διαγωνισμός, πρέπει να πούμε ότι έτσι και αλλιώς μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν εξοικειωθεί οι Ολυμπιακές αερογραμμές να καλύπτουν τις άγονες γραμμές. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του χρόνου λοιπόν αναμένεται να έχει εξευρεθεί και ο μειοδότης που θα αναλάβει από εκεί και πέρα τη σκητάλη αυτών των δρομολογίων. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Υπερβολικές χαρακτήρες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Νίκος Αναστασόπουλος στις εκτιμήσεις των εμπόρων για τις ελλείψεις στην αγορά εξαιτίας της μη εκφόρτωσης εμπορευμάτων στο Τελωνίδιο του Πειραιά, καθώς απεργούν οι λιμενεργάτες. Σε μία ώρα λοιπόν συνεδριάζει η Ομοσπονδία των Λιμενεργατών για να αποφασίσει αν θα συνεχίσουν ή όχι την απεργία που έχουν αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες τώρα από τον Νίκο Καπόγλη. Νίκο. Πρόθεση των εργαζομένων και των απεργών, Τάκη, είναι να συναντήσουν την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάρξει κάποιο ραντεβού. Ωστόσο, επιμένουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους προτού. Θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις του, συγγνώμη, μέχρι ό,τι γίνει αυτή η συνάντηση. Και από την άλλη, βεβαίως, συνεχίζονται και τα προβλήματα από ό,τι ανέφερες και εσύ και στην αγορά. Βεβαίως, ο κ. Αναστασόπουλος, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένου Πειραιώς, εχθές το μεσημέρι, μετά τη συνάντησή του με την Υπουργό, μας είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Είναι γύρω στα 5.000 τα κοντέινερ, κενά και μη, που βρίσκονται στο Κερατσίνι, και άλλα 6 με 7.000 τα οποία αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν ουσιαστικά σε άλλα λιμάνια προκειμένου να εκφορτωθούν τα πλοία στα φορτηγά, τα κοντέινερ στα φορτηγά, και να έρθουν εδώ στο λεκανοπέδιο. Βεβαίως, αν αναλογιστούμε ότι τα νούμερα ήταν δεκαπλάσια στις κινητοποιήσεις του, μόνο θα φανταζόμαστε πράγματι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Να σας πω κλείνοντας ότι ο ίδιος ο κ. Αναστασόπουλος είπε σε εμάς ότι εάν υπάρξει τροποποίηση ή οτιδήποτε άλλο στους όρους σύμβασης, ο ίδιος δεν θα βρίσκεται στη θέση του Συμβούλου. Θα παρατηθημένει να δω πώς θα γίνει αυτός ο διάλογος που είπε ότι θα εγκαινιαστεί η Υπουργός, η κυρία Κατσέλη, με τη συμμετοχή και των εργαζομένων και βεβαίως αν θα σταματήσει ή όχι σήμερα η απεργία τους. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της 48ωρης που προκήρυξαν χθες. Έτσι και σήμερα αποφασίζουν εάν θα κάνουν νέα 48ωρη. Έχεις μια εκτίμηση ή ένα κλίμα από την συνεδρίαση? Έχεις μια εικόνα? Επειδή και οι πληροφορίες τις περασμένες Κυριακές προχθές ήταν